Κάτοικο στο Παρανέστη πυροβολεί με καραμπίνα στον αέρα προς το σημείο που βρίσκονται άνδρες των ΜΑΤ. Ελάχιστα λεπτά νωρίτερα οι αστυνομικοί είχαν κάνει χρήση χημικών για να απομακρύνουν το πλήθος που βρισκόταν έξω από το στρατόπεδο. Ο γιος του άνδρα που πυροβόλησε τρέχει και τον αφοπλίζει. Η ατμόσφαιρα στο Παρανέστη μύριζε μπαρούτι από το Σάββατο, όταν η αστυνομία μετέφερε 150 λαθρομετανάστες στο στρατόπεδο που έχει μετατραπεί σε κλειστό κέντρο κράτησης μεταναστών. Στο δημοτικό σχολείο. Εδώ δίπλα είναι το κέντρο υγείας και δεν τους θέλουμε εμείς τους λαθρομετανάστες εδώ πέρα. Δεν τους θέλουμε για λόγο ότι είναι όλα εδώ γύρω-γύρω. Δεν τους θέλουμε. Μέλη του Πατριωτικού Μετώπου της Δράμας και της Καβάλας, μαζί με κατοίκους από το Παρανέστη, σύμφωνα με την αστυνομία, έκαναν πορεία στους δρόμους του χωριού, διαμαρτυρόμενοι για τη μεταφορά των λαθρομεταναστών στην περιοχή τους. Τι περιμένω.